Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Στέφανος και η Μυρτάλη συμπεριφέρονται μεταξύ τους πλέον σαν εχθροί. Ο χωρισμός τους φαίνεται πως σημάδεψε τον Στέφανο, ο οποίος αναζητά ακόμη απαντήσεις από την άδικη συμπεριφορά της αγαπημένης του. Η Μυρτάλη κρατά εχθρική στάση απέναντί του. Ξεκινάει τις ειρωνίες και τις προσβολές, χτυπώντας του διαρκώς πως μαζί του υπέφερε. Όταν εκείνος πηγαίνει στο σπίτι και βλέπει ποτήρια κρασιού και φαγητό στο τραπέζι, την ρωτάει ενοχλημένος αν καλοπερνάει μακριά του. Φυσικά η Μυρτάλη το απαντάει αναλόγως. Ο διάλογος ξεφεύγει και ο Στέφανος κοιτάζει την Μυρτάλη στα μάτια και της φωνάζει πως ευτυχώς που χώρισαν πριν κάνουν μαζί παιδί, διαπιστώνοντας πως το χάσμα μεταξύ τους είναι πλέον τεράστιο. Ο Στέφανος εξοργίζεται με τις ειρωνίες της, όταν στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει η αρετή, και ξεσπάει άσχημα. Της αναφέρει ένα γεγονός στο νοσοκομείο που τον είχε προσβάλει αρκετά. Ο Ισίδωρος τότε τον είχε χαρακτηρίσει πρικοθύρα, εκείνος όμως δεν το αποκάλυψε ποτέ στην Μυρτάλη. Τώρα ήρθε η στιγμή να βγουν όλα στη φόρα. Οι οικογένειες και των δύο κατάφεραν να δηλητηριάσουν τη σχέση τους. Ποια στάση θα κρατήσει η Μυρτάλη απέναντι του, μετά τον τελευταίο τους καυγά και τις ηχείρες αυτές αποκαλύψεις. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.